Δευτέρα καθορίζουν τη στάση τους οι αγρότες του νομού της Άρτας απέναντι στα οξυμένα προβλήματα. Τη νέα συνάντηση καλεί ο ΑΣΝΑ. Στο χθεσινό κεντρικό δελτίο του σταθμού μας μίλησαν ο πρόεδρος της ΕΑΣΑΦ και ο πρόεδρος της ΕΑΣΝΑ. Ας δούμε τι δήλωσαν. Εγώ στον κύριο Κουντό είπα το εξής. Κύριε Υπουργέ, ο υπουργός ο δικός μου της αγροτιάς είστε εσείς. Εγώ δεν έχω δουλειά με τον Αλογουσκούφ. Πιέστε εσείς τον Αλογουσκούφ να πάρετε λεφτά. Τι σας πω εγώ. Εγώ σαν εκπρόσωπος των αγροτών έρχομαι στον υπουργό το δικό μας, τον Κουντό. Ναι, αλλά δεν φαντάζομαι να μπουν εδώ κομματικές νομιμότητες και όταν θα πάρετε την απόφαση μιας κινητοποίησης. Όχι, τα κομματικά, να μαζέψετε τα τρακτέρ πίσω. Να σας πω, κυρία Μπαλάφα, εγώ άμα ειδεί κάτι κομματικό θα φύγω. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να το εκμεταλλευτεί κομματικά δεν μ' αρέσει. Αν κάποιος πάει να του σαμποτάρει επίσης κομματικά δεν μ' αρέσει. Εδώ είπαμε, είναι διεκδικήσεις για τους αγρότες και μακριά τα πολιτικά από αυτή την ιστορία. Μακάρι. Κύριε Μπέτσα, τι περιμένετε? Περιμένετε ότι θα υπάρξει απάντηση και λύση του προβλήματος σε σύντομο χρόνο? Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, κυρία Μπαλάφα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος και χρειάζεται, πιστεύω, να πατήσουν, να βάλουν πλάτη οι εκλεγμένοι βουλευτές του νομού, ειδικότερα οι δύο βουλευτές που είναι της κυβέρνησης, κ. Παπαγεωργίου και κ. Παπασιώζος. Βλέπουμε... Και ο κ. Τσιρώνης να φωνάζει σαν αντιπολίτευση. Ναι, και ο κ. Τσιρώνης, αλλά βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας να βάζουν πλάτη για ο καθένας για τον νομό του και για τα δικαιώματα αυτών που τον έκαναν βουλευτή, που τον ψήφισαν. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να γίνει και από τους εκλεγμένους βουλευτές του νομού. Πιστεύω ότι έχουν μεγαλύτερο όφελος να βρίσκονται με το λαό, να το πω έτσι, παρά να σιγοντάρουν την κυβέρνηση και την κάθε αντιαγροτική πολιτική που εφαρμόζεται τόσα χρόνια και που εφαρμόζεται πιο σκληρά τον τελευταίο καιρό. Γιατί...